καταθέτουν σήμερα τις θέσεις, τις προτεραιότητες, αλλά και τις αρχές που θα πρέπει να διέχουν μια σύγχρονη και ανεξάρτητη δημοτική αρχή στο Δήμο Μελλού Παπά που θα φέρει τον τίτλο «Οι πολίτες μπροστά». Ο τίτλος είναι σημαντικός με την έννοια ότι οι πολίτες, ούτως ή άλλως έχουν τον πρώτο και τελευταίο λόγο στις εκλογές, αυτοί πρέπει να κρίνουν, αυτούς πρέπει να προσέχουμε, για αυτούς δουλεύουμε, για αυτούς προσπαθούμε. Μπροστά στους υποψηφίους του αλλά και τους συγχωριανούς του στο νέο Σούλη των Σερών, έκανε την πρώτη παρουσίαση του συνδυασμού του με την ονομασία «Πολίτες μπροστά» ο επικεφαλής σημερινής αντιπολίτευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, Χρήστος Τσούκαλος. Ο Χρήστος Τσούκαλος, μετά από ώριμη σκέψη και έχοντας πολύ καλούς φίλους στο πλευρό του, αποφάσισε να διεκδικήσει το Δήμο Εμμανουήλ Παπά στις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Ούτως ή άλλως οι πολίτες αποφασίζουν, για τους πολίτες ασχολούμαστε. Θέλω να πιστεύω ότι οι πολίτες μπροστά είναι ένα πολύ καλό όνομα σε ό,τι αφορά που έχει. Και είναι σημάδι ότι για αυτόν τον κόσμο ασχολούμαστε, για τους πολίτες ασχολούμαστε, σε αυτούς πρέπει να προσφέρουμε, αυτούς πρέπει να προσέχουμε και αυτούς να προστατεύουμε, ιδιαίτερα τα χρόνια τα δύσκολα που περνάμε σήμερα, τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο. Για εσάς η έβρεση υποψηφίων ήταν εύκολο κομμάτι? Δεν είναι εύκολο κομμάτι, όμως υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται σε όλα τα χωριά, έχουμε βρει δημοτικούς συμβούλους, θα πλαισιωθούν, έχουμε ένα θέμα μόνο με τις γυναίκες που είναι μεγάλο το ποσοστό, πιστεύω θα το παλέψουμε και εκείνο και θα καταλήξουμε, ο νόμος είναι αυτός που είναι, έχουμε περιθώρια από 65 έως 175 περίπου ανθρώπους, ένας μέσος όρος περίπου αυτών των δύο. Αυτής της απόστασης κάπου εκεί, γιατί υπάρχουν και μικρά χωριά που δεν μπορείς να βάλεις πάρα πολλούς ανθρώπους, πρέπει να υπάρχει μια ισοκατανομή σε ό,τι αφορά να μπορούν όλοι να εκλεγούν και όχι μόνο αυτοί που είναι από τα μεγάλα χωριά. Ο υποψήφιος δήμαρχος παρουσίασε τους βασικούς πυλώνες αλλά και τους κεντρικούς άξονες που θα στηριχθεί το πρόγραμμα του συνδυασμού, λέγοντας πως βρίσκονται εδώ για να δεσμευτούν, πως θα αγωνιστούν για τη δημιουργία ενός νέου αφηγήματος που έχει ανάγκη ο τόπος. Ένα αφήγημα που θα τοποθετεί τον πολίτη στο επίκεντρο των αλλαγών. Πολύ ανανεωμένοι και ιδιαίτερα με νέους ανθρώπους που έχουν έρθει δίπλα μας, πιστεύουν σε αυτά που λέμε, στους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται και σε αυτό που πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει, ένα διαφορετικό τρόπο που πρέπει να λειτουργεί ο Δήμος κατά την άποψή μας. Και όχι αυτό, ο κόσμος χρειάζεται να τον αγκαλιάσουμε, ο κόσμος χρειάζεται ειλικρίνεια, χρειάζεται σεβασμό, κάτι που θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, λειτουργώντας με 2-3 δημοτικούς συμβούλους και κλεισμένοι εκεί που είναι, δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Ο κόσμος χρειάζεται μια αλλαγή, κάτι καινούριο και νομίζω ο συνδυασμός αυτός και οι νέοι άνθρωποι που το πλαισιώνουν θα φέρουν κάτι καλύτερο για το Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Στο πλευρό του Χρήστου Τσούκαλου θα είναι κυρίως νέοι άνθρωποι, σε ένα συνδυασμό όμως πάντα με την εμπειρία των παλιών, καθώς στόχος είναι να πάνε, όπως λένε οι ίδιοι, το Δήμο Εμμανουήλ Παπά ένα βήμα μπροστά. Πλαισιώθηκε με πάρα πολύ κόσμο, ο συνδυασμός σχεδόν το 50% είναι έτοιμος, υπάρχουν παιδιά, ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι, όχι μόνο ηλικίας, αλλά και άνθρωποι καινούργοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Βεβαίως υπάρχουν και οι έμπειροι παλιοί δημοτικοί σύμβουλοι, οι 9 που είμαστε, οι 8 που είμαστε σήμερα στην αντιπολίτευση, οι οποίοι αυτό το δέσιμο που θα γίνει μεταξύ των νέων και των έμπειρων ανθρώπων, θέλω να πιστεύω ότι θα αποφέρει καρπούς και κάτι καλύτερο για το Δήμο μας. Κάποιοι εκ των αυτοδιοικητικών που βρίσκονται στο πλευρό του Χρήστου Τσούκαλου από την αρχή είναι ο Βασίλης Κιτζετζής, που βρίσκονται μαζί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Σωτήρης Κυπουρός αλλά και ο πρόεδρος της Τούμπας. Επίσης, νυν και πρώην αυτοδιοικητικοί δηλώνουν πως θα δώσουν τον αγώνα τους δίπλα του. Στηρίζω ένα φίλο με πραγματικές αξίες, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει αφιερώσει στη ζωή του χρόνια τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα άνθρωπο καθαρό, με ξεκάθαρες θέσεις, ιδέες, με αρχές και αξίες που έχουν να κάνουν με αξιοκρατία, διαφάνεια, με αλλιοσεβασμό, στη διαφορετικότητα. Στοιχεία τα οποία νομίζω χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να δώσει τον εαυτό του, την ψυχή του για να βοηθήσει αυτόν τον τόπο. Ερχόμαστε σε ρήξη με κάποιους ανθρώπους, με κάποιες πρακτικές κάποιων άλλων που αυτή τη στιγμή διοικούν το Δήμο, που δεν έχουν αντιληφθεί ότι έχουν αλλάξει οι καιροί. Ότι οι εποχές της μονοκρατορίας, οι εποχές των βολεμάτων, οι εποχές των ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά έχουν γατζωθεί για άλλους λόγους πέρα από το όφελος αυτής της περιοχής, αυτού του Δήμου μας, έχουν περάσει. Είμαι εδώ, δεν μπορούσα να μην είμαι εδώ, αλίμονο. Είστε δημοτικός σύμβουλος? Είμαι στη διάθεση του Χρήστου του Τσούκαλου, ό,τι θέλει.
αν υπάρχουν τόσοι νέοι που δεν χωράω να μπω κάποιος παλιός, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Είμαι μαζί του, τον αγαπώ, τον στηρίζω και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, και εγώ σαν πρόεδρος και ο κύριος Τσούκαλος σαν επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ήταν ένας άνθρωπος από την πρώτη στιγμή με βοήθησε προσωπικά και εμένα και τα παιδιά στην κοινότητα. Ήταν δίπλα μας σε κάθε θέμα που είχαμε σε αυτή τη θητεία μας. Ήταν, μπορώ να πω, ένας δάσκαλος για μένα, γιατί εγώ ξεκινώντας τα πρώτα βήματά μου στην πολιτική, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί και για τον νεαρό της ηλικίας μου ήταν πρώτη φορά που έθεσα τον εαυτό μου προς τον κόσμο για να εκλεχθώ και εκλέχθηκα πρόεδρος της κοινότητας. Και όπως μπορώ να πω, τα πήγα σε έναν βαθμό πάρα πολύ καλά. Τώρα θα είστε δημοτικός σύμβουλος ή για το χωριό? Ακόμη είναι νωρίς, νομίζω. Αν να... δεν έχετε αποφασίσει ακόμη. Έχω αποφασίσει, θα το ανακοινώσω σε λίγο καιρό. Πήρα την απόφαση γιατί θεωρώ τον κύριο Τσούκαλο έναν κύριο ο οποίος είναι πολύ δυνατός, στηρίζει χρόνια το χωριό του. Θεωρώ ότι και το Δήμο θα τον στηρίξει πάρα πολύ καλά. Είναι μια νέα δύναμη, έχει δίπλα του νέους ανθρώπους, πολύ βατούς και ευγενικούς. Και πήρα την απόφαση γιατί ασχολούμαι με τα κοινά, είμαι εκλεγμένη στο τοπικό του νέου Σουλίου και θεωρώ ότι πρέπει όλοι να βοηθήσουμε για να κάνουμε κάτι καλύτερο για το χωριό και για τον τόπο. Υποψήφιος αυτή τη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο με το συνδυασμό «Οι πολίτες μπροστά», και νομίζω ο συνδυασμός, το όνομα του συνδυασμού τα λέει όλα, και ποιος είναι ο σκοπός μας. Με τους πολίτες, για τους πολίτες. Είμαστε αρκετοί νέοι άνθρωποι που είτε κάποιοι πρωτοασχολούνται ή κάποιοι έχουμε ασχοληθεί ξανά με την τοπική αυτοδιοίκηση, και έχουμε πάρει αυτή την απόφαση, αρκετοί νέοι άνθρωποι, να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια του Χρήστου του Τσούκαλου, ενός ανθρώπου που όσοι τον γνωρίζουν στην πολύ μεγάλη αυτή αυτοδιοικητική πορεία που έχει στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, γνωρίζουμε ότι είναι ένας άνθρωπος με συνέπεια λόγου, σταθερός στις απόψεις του και πάντα δίπλα στους πολίτες. Ερωτηματικά δημιούργησε η παρουσία του Προέδρου του Αγίου Πνεύματος, Δημήτρη Αρναούτογλου, ο οποίος είχε εκφράσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει και ο ίδιος το Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Η δικιά μου υποψηφιότητα είναι πάντα στο τραπέζι. Ο κύριος Τσούκαλος είναι η άλλη φωνή του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Είναι μια αυτοδιοικητική φωνή με πολύ μεγάλη πείρα, όπως ξέρουμε, και την έχει ανάγκη ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά και όλοι οι δημότες. Εγώ το εύχομαι καλή επιτυχία. Του εύχομαι κουράγιο από τη θέση που θέλει να πάρει και κάθε καλό. Δεν έχω δει πάντως άλλο υποψήφιο σε τόσες ανακοινώσεις που πηγαίνω, που να πηγαίνει σε αντίπαλο υποψήφιο. Έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Τσούκαλο, πάρα πολύ καλές σχέσεις. Με κάλεσε, οπότε έπρεπε να έρθω κι εγώ. Εσείς ετοιμάζεστε για το δικό συνδυασμό, έχετε κάνει συναντήσεις? Είμαι σε προετοιμασία. Ο Χρήστος Τσούκαλος αναφέρθηκε και στο νέο εκλογικό νόμο που, όπως φαίνεται, αδικεί τα τοπικά συμβούλια. Έχει ένα παράλογο σημείο ο νόμος, πολύ παράλογο σημείο. Δηλαδή η δημοκρατία λειτουργεί μέχρι τους 300 κατοίκους και μετά από τους 300 κατοίκους δεν λειτουργεί η δημοκρατία. Το έχουμε ζήσει αυτό το 10, όταν το ίδιο άρθρο δεν έχει αλλάξει. Το 10 όμως με τροποποίηση στη συνέχεια πήγανε μόνο από τις κοινότητες πάνω από 2.000 κατοίκους. Εκεί ήταν λίγη πληγή, να πω, στο κομμάτι αυτό. Όμως σήμερα θεωρώ ότι είναι παράλογο αυτό που κάνουν. Δεν θα τους βγει, με την έννοια ότι είναι δυσαρεστημένοι πάρα πολύ που θέλουν να ασχοληθούν με τα χωριά τους, αλλά ο τρόπος αυτός της διοίκησης που μπορεί να γίνει, η μειοψηφία δηλαδή να διοικεί, είναι παράλογο από την αρχή, από την ώρα που το ξεκινήσανε. Μπορεί αυτό να είναι. Όμως υπάρχουν και οι τολμηροί άνθρωποι, οι ειλικρινείς άνθρωποι που παλεύουν έστω και με αυτό το νόμο, δεν μας ενοχλεί, το ξεπεράσαμε, το συζητήσαμε. Νομίζω ότι το ίδιο πρόβλημα είναι για όλους. Οι δήμαρχοι φαίνονται δυνατοί, όμως στην πράξη και έξω στο λαό δεν είναι τόσο δυνατοί όσο νομίζουν. Μέσα από το φακό του δίκτυο τηλεόραση, ο Χρήστος Τσούκαλος απευθύνει το δικό του μήνυμα προς όλους τους δημότες του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, ζητώντας την ψήφο τους. Να μας εμπιστευτούν, με γνωρίζουν, η ειλικρίνεια, οι αγώνες που έχουμε δώσει όλα τα χρόνια για το δίκαιο, νομίζω ότι πρέπει να σταθούν δίπλα μας, να δοκιμάσουν και να εμπιστευτούν τους νέους ανθρώπους.